Το προσφυγικό βεβαίως από το Αφγανιστάν, τα κύματα τα προσφυγικά από το Αφγανιστάν δεν ανησυχεί μόνο την Ελλάδα, ανησυχεί το σύνολο της Ευρώπης, φτάνει και στο Βερολίνο η ανησυχία αυτή και μάλιστα αποτελεί και αντικείμενο του προεκλογικού αγώνα, καθώς σε 2 εβδομάδες από τώρα περιμένουμε την ανάδειξη του νέου καγκελαρίου. Πάμε στον Παντελή Βαλασόπουλο για να μας δώσει το παρασκήνιο αλλά και τα όσα συμβαίνουν εκεί σε επίπεδο προεκλογικό. Είχαμε και το δεύτερο debate, νομίζω σε λίγες μέρες είναι το τρίτο και τελευταίο, που ο Σόλτς κέρδισε τις εντυπώσεις. Ακριβώς, Πόπη, καλησπέρα. Το μεταναστευτικό, ιδιαίτερα το τι συμβαίνει στο Αφγανιστάν, απασχολεί πάρα πολύ τη Γερμανία. Γιατί οι περισσότεροι Αφγανοί που φεύγουν από τη χώρα τους θέλουν να έρθουν στη Γερμανία. Εδώ είναι και η μεγαλύτερη αφγανική κοινότητα εκτός Αφγανιστάν. Εδώ ζουν οι περισσότεροι Αφγανοί. Λοιπόν, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Φυσικά οι συντηρητικοί είναι πολύ κλειστοί σε αυτό το θέμα, δεν επιθυμούν να υπάρξει, να ανοίξουν σύνορα ή να πάρουν άλλους Αφγανούς πρόσφυγες στη Γερμανία. Οι σοσιαλδημοκράτες με τον κύριο Σόλτς και τον κύριο Μας, τον Υπουργό Εξωτερικών, λένε ότι θα φέρουν στη Γερμανία περίπου 40.000 Αφγανούς. Όμως πρόκειται για Αφγανούς που κινδυνεύει η ζωή τους στο Αφγανιστάν εάν δεν έρθουν στη Γερμανία, κυρίως πρώην συνεργάτες και τις οικογένειές τους, καθώς και μέλη ΜΚΟ και ακτιβιστές. Ενώ οι πράσινοι ζητάνε να ανοίξει τα σύνορά της στη Γερμανία και σε πρόσφυγες στο Αφγανιστάν και να πάρει πολύ περισσότερους. Υπάρχουν δηλαδή 3 διαφορετικές απόψεις για το τι πρέπει να γίνει σχετικά με το μεταναστευτικό και το Αφγανιστάν. Όπως είπε και χθες το βράδυ, είχαμε το τρίτο, το δεύτερο debate. Επεκράτησε ο κύριος Σόλτς και του κύριου Λάσετ των Χριστιανοδημοκρατών και της πράσινης υποψηφίας της κυρίας Μπέρμποκ. Σύμφωνα με σημερινή δημοσκόπηση, 49% λένε ότι τους έπεισε περισσότερο ο σοσιαλδημοκράτης, 26% μιλάνε ότι τους έπεισε ο Λάσετ και 18% η πράσινη υποψήφια. Άλλο θέμα ήταν βέβαια η οικονομία, η πανδημία, αλλά και το πιο ενδιαφέρον, το τι συμμαχίες θα υπάρξουν μετά τις εκλογές. Ο κύριος Σόλτς, οι σοσιαλδημοκράτες και οι πράσινοι άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεργαστούν οι δυο τους με το τρίτο κόμμα και το τρίτο κόμμα αυτό να είναι το κόμμα της αριστεράς. Μάλιστα. Δεν το απέκλεισαν δηλαδή να υπάρξει και συνεργασία με το κόμμα της αριστεράς. Πόπη. Μάλιστα. Θα δούμε ένα μικρό απόσπασμα από το debate των τριών υποψηφίων καγκελάριων. Wenn mein Finanzminister so arbeiten würde wie Sie, hätten wir ein ernstes Problem. Man sieht, wie ein bisschen Dinge verdreht werden. Und zwar auch, indem man ganz bewusst verdreht. Herr Laschet, das müssen Sie sich vorwerfen lassen. Sehr klar. Wir verfehlen unsere Klimaziele mit dramatischen Auswirkungen. Weil Sie beide deutlich gemacht haben, Sie haben sich nicht an den Lösungen orientiert, sondern Sie haben sich immer nur die Schuld in die Schuhe geschoben, wer eigentlich was verhindert.